τον κύριο Δημήτρη Καπετάνο για την επάξια εκπροσώπηση του ΑΟΠ σε διεθνείς αγώνες. Μέσα στη συγκίνηση της στιγμής θα πω και εγώ δύο λόγια. Όταν ήρθα από τη Θεσσαλονίκη και έκανα οικογένεια, αποφάσισα να κάνω και κάτι ακόμη. Μετά την τεπενταετία ξεκίνησα μέσα μου να φτιάξω μια ομάδα, γιατί ήμουν αθλητής, όπως είπε ο κύριος Ντέμος, στο ΒΑΟ μέχρι το 1975 και αποφάσισα να κάνω μια ομάδα βόλεϊ. Δυστυχώς, εκείνο που, το μεγάλο παράπονο που έχω, δεν κατάφερε το βόλεϊ να κάνει δική του ένωση στη Χαλκιδική, όπως έχει το μπάσκετ. Αν κάνουμε 5 ομάδες, έχουμε 2. Διότι και η δεύτερη ομάδα στα Μουδανιά είναι δικό μου δημιούργημα, η οποία μεσουρανεί στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, θα έχουμε δική μας ένωση και θα αποστέλνουμε κατευθείαν τον πρωταθλητή μας στη Β' Εθνική. Έτσι, είμαστε υποχείριο της Θεσσαλονίκης. Πηγαίνουμε και παίζουμε εκεί, στα διάφορα γήπεδα τα οποία είναι ανά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μπορώ να τα πω, διότι ταλαιπωρούμαστε μέχρι να τα βρούμε και πού είναι τα γήπεδα ακόμη, οι έφοροι μπορούν να το πιστοποιήσουν, και παρακαλώ κάποιους γυμναστάς στα σχολεία της Καλλικράτειας, της Κασάνδρας, της Αρνέας, του Αγίου Νικολάου, να δημιουργήσουν άλλες 3 ομάδες βόλεϊ, να αποκτήσει η Χαλκιδική δική της ένωση και να αποστέλνει τον πρωταθλητή της κατευθείαν στη Β' Εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στο τμήμα βόλεϊ. Τιμάμε τον κύριο Χαραλαμπίδη Μάριο, ο οποίος συνέβαλε στην ίδρυση του τμήματος Κορασίδων. Καλούμε τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, κύριο Τσάτς Χερογιώργο, να κάνει την απονομή. Ιατρού Αλέξανδρος, Αρβανίτης Ιωάννης, Απαράς Γεώργιος, Σαράντης Ιωάννης και Δημήτρης Γρηγορίου. Τους τιμάμε ως ενεργεία αθλητές του τμήματος βόλεϊ για την πολιτική τους χώρα. Η ίδρυση του τμήματος Πινκ Πονκ οφείλεται στον κύριο οικονόμου Νικόλο το 1979.
Καλούμε τον κύριο Τάσο Σεπτζή για να κάνει την απολομή. Όπως επίσης και τον κύριο Οικονόμου Νικόλο, ως ιδρυτή του κράτους κεντρικού. Γεια σας. Θα πω και εγώ δύο κουβέντες αφού έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ ήρθα εδώ το 1975. Και ήθελα να κάνω την ομάδα του Μικρού. Θυμάμαι, πήγα και ζήτησα τη βοήθεια του Ράπτη, του κυρίου Σαμαρά, γιατί ρώτησα για Δέλτα Σίγμα στον ΟΚ, κάτι υπήρχε τότε και μου είπε μόνο στο γήπεδο μπορείς να πας. Και βρεθήκαμε με δύο τραπέζια στο γήπεδο το 1975, όχι το 1979. Από εκεί και μετά δημιουργήθηκε τμήμα, φτάσαμε σήμερα, κάναμε αρκετά πράγματα, πάρα πολλοί αθλητές, είχαμε τότε φτάσει να έχουμε 30 παιδιά στο τμήμα και το κέντρο νεότητος ήταν μία φωλιά εκεί για τα παιδιά. Εγώ φυσικά ήμουνα κάθε μέρα εκεί και θυμάμαι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα πούμε άλλη φορά. Εγώ θέλω να πω στον πρόεδρο για το ΔΣ του ΑΟΠΟΛΗ Γύρου να συνεχίσουν και να τα κατοστήσουν τα χρόνια και όχι μόνο 40, και γιατί χρειάζεται πολύ υπομονή. Πρέπει να έχουμε υπομονή και φυσικά βοήθεια από όλους, την οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Εγώ δεν ήμουν πολύ γυμνός, ήρθα εδώ να δουλέψω και κάναμε 5 πράγματα για το πολύ γύρο και για τα παιδιά περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει σήμερα αυτά τα παιδιά που κάποτε ήταν 6 χρονών, όπως από την παρέα μου ο Άρης ο Κουμπούρης και οι υπόλοιποι, αλλά αυτός ήταν ο πιο μικρός εδώ στην παρέα, παίζουν ακόμα την πόγκ. Εδώ και 30 χρόνια συνεχίζουν και προσφέρουν, αλλά χρειάζεται, είπαμε, να πάμε και οι υπόλοιποι, τα παιδιά, σε όλα τα τμήματα του όπολη γύρω, όπου μπορεί ο καθένας που μπορεί να πάει τα παιδιά του να αθληθούν. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Τιμάμε επίσης τους παρακάτω 5 εν ενεργεία αθλητές του τμήματος πινκ-πονκ για την κολλητή προσφορά τους, συγκεκριμένα τον κύριο Ιωάννη Κελιαφάνο, Άρη Κουπούρη, Μουστάκα Ιωάννη, Κουρούπα Ιωάννη και Γεώργιο Στεργιούδη. Παρακαλούμε επίσης τον κύριο Κορφάνο Κώστα, επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πολυγύρου, για να κάνει τις απονομές. Я больше не могу.